Η επιχείρηση Μύκονος συνεχίζεται με τα πρόστιμα να πέφτουν βροχή και τα πρωτόκολλα κατεδάφισης να θυροκολούνται σε πασίγνωστα beach bar του νησιού. 10 ημέρες έχουν διορία οι ιδιοκτήτες του πασίγνωστου beach bar στην Ψαρού Νάμος για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης κατεδάφισης. Όχι, πάτε, όχι, όχι! Μην μας τραγίσεις την καρδιά! Οι ευνηδιαστικές αυτοψίες των επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος φαίνεται πως έβγαλαν λαβράκια, καθώς 7 εργάτες πιάστηκαν επαυτοφόρο τη Μεγάλη Εβδομάδα να χτίζουν την προέκταση ενός οικοδομήματος που στα χαρτιά είχε τακτοποιηθεί πίσω στο 2011. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Σύμφωνα με την έκθεση που εκπώνησαν στην περίπτωση του υπερπολιτελούς beach bar στον Πάνορμο Πριντσιπότε, φαίνεται πως οι αυθαιρεσίες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Της πουτάνα στο κάγκελο. Με τους επιθεωρητές να επιβάλλουν πρόστιμο 22 εκατομμυρίων για την ανέγερση και 11 εκατομμυρίων για τη διατήρηση του αυθαιρέτου. Σύνολο. Χριστόφορος, είσαι καλός στα μαθηματικά. Ναι. Ωραία. 535.000 ευρώ. Ίσως ένα από τα υψηλότερα που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας. Υπάρχουν λόγοι που είναι τόσο μεγάλα και τους χρειάζεται τα πρόστιμα, διότι στη Μύκονο συχνά τα κέρδη είναι τόσο μεγάλα που πολλοί λένε προτιμώ να πληρώσω το πρόστιμο και πάλι θα έχω κέρδος. Επομένως έχει μία λογική. Και μιλάμε για πράφετ. Την ίδια ώρα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων αποκάλυψε φοροδιαφυγή μαμούθ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από 200 υπερπολιτελείς βίλες στο νησί των Ανέμων. Τι να κάνουμε. Νοικιάζονταν μέσω ιστοσελίδας χωρίς να δίνονται αποδείξεις ή να δηλώνονται στην εφορία. Παράλληλα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και υπερπολιτελείς κατοικίες που έχουν χτιστεί πάνω σε αρχαιολογικούς χώρους. Χαρτί ζωή, όχι τις πληροφορίες. Κοίτα, Σάβα, κοίτα!